Το τετράδραχμο του νικία. <Συκλή> 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 Ο Αρχαιούλης είναι ένας φιλόσοφος της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. Αυτού που ονόμασαν αργότερα οι ιστορικοί Χρυσό αιώνα. Είναι πάντα γελαστός και ανοιχτόκαρδος. Του αρέσουν οι βόλτες στην πόλη, οι συζητήσεις και το καλό κρασί. Όποιον και να ρωτήσετε, κακό λόγο δεν θα σας πει γι' αυτόν. Εκτός ίσως από μερικούς που θα ισχυριστούν πως είναι αφηρημένος, πως ξεχνάει ή χάνει τα πράγματα που το εμπιστεύονται. Είναι όμως αλήθεια? Μία ακόμη ανοιξιάτικη μέρα ξημερώνει στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Ο ήλιος λάμπει στο γαλανό ουρανό και ένα αεράκι που φυσάει από τον ημιτό φέρνει τις ευωδιές της Άνοιξης ως τους πρόποδες της Ακρόπολης. Στους δρόμους της πόλης, η κίνηση είναι περιορισμένη. Ο Ιπποκράτης, ο γιατρός, ευδιάθετος όπως πάντα, ανοίγει το ιατρείο του. Λίγο πιο κάτω, η ασπασία και η φέδρα ανταλλάσσουν τα τελευταία νέα. Από την άκρη του δρόμου προβάλλει ο Αρχαιούλης, ο ασπρομάλης φιλόσοφος με την καλή καρδιά, όπως τον αποκαλούν όλοι στην Αθήνα. Σήμερα όμως μοιάζει αναστατωμένος. Περπατάει γρήγορα και με το βλέμμα του σαρώνει κάθε γωνιά του δρόμου. Τι να ψάχνει άραγε. «Καλημέρα, Αρχαιούλη», είπε ο γιατρός. «Ανήσυχος μου φαίνεσαι». «Δεν βρίσκω το τετράδραχμο του νικία», είπε ο Αρχαιούλης. Ο Ιπποκράτης έκανε ένα μορφασμό έκπληξης. «Πώς του ήρθε του νικία να εμπιστευτεί το πολύτιμο τετράδραχμο στο μονίμως αφηρημένο Αρχαιούλη». Χτε το βράδυ που σε άφησα στο σπίτι σου, είπε ο γιατρό, δεν θυμάμαι να το είχε. Ο Αρχαιούλη σκέφτηκε πω θα ήταν καλό να ακολουθήσει αντίστροφα τη χτεσινή πορεία του στην πόλη, μήπω και του είχε παραπέσει κάπου στο δρόμο. Έπρεπε με κάθε θυσία να το βρει. Τι θα έλεγε μετά στον οικία, αλλά και σε όλου του του φίλου. Καλημέρα, κυρίε μου, είπε κάνοντα μία υπόκληση. Μήπω είδατε πουθενά το τετράδραχμο του οικία». Οι κοπέλες όμως δεν το είχαν δει πουθενά, αλλά και δεν γνώριζαν την αξία του. Ο Αρχαιούλης πήρε το δρόμο για το σπίτι του Σουβλάκιου, του πλούσιου έμπορου όπου το προηγούμενο βράδυ είχε φάει και είχε πιει με όλους τους φίλους του. Οι συνδετημόνες χάρηκαν πολύ που επέστρεψε ο Αρχαιούλης. Αλλά όταν τους είπε το πρόβλημά του, όλοι έδειξαν να ανησυχούν πολύ. Όσο κι αν έψαξαν όμως, δεν βρήκαν το νόμισμα πουθενά. Κι έτσι ο Αρχαιούλης πήρε το δρόμο για την αγορά. Στο δρόμο έψαχνε παντού. Ρωτούσε όλους τους γνωστούς του και έψαχνε στα πιο απίθανα σημεία όπου θα μπορούσε να του είχε πέσει το νόμισμα την προηγούμενη μέρα. «Κι αν το πήραν κάποιοι», συλλογιζόταν. «Αποκλείεται», Καθυσύχαζε τον εαυτό του. «Κανείς δεν θα κρατούσε για τον εαυτό του το τετράδραχμο του νοικία». Έτσι βρέθηκε στο στάδιο με σκοπό να βρει το φίλο του, το Μήλωνα. Αυτός όμως δεν είχε έρθει ακόμη και έτσι ρώτησε τους αθλητές έναν προς έναν. Κανείς όμως δεν είχε δει το τετράδραχμο. «Αν το είχαμε δει, θα το δίναμε στον οικία», του είπε ο ακοντιστής. Όλοι τους έδειχναν τρομερά ανήσυχοι. «Ψάξε καλά, αρχιόλη, το χρειαζόμαστε το νόμισμα», του φώναξε ένας παλαιστής. Στο δρόμο για τη Βουλή, ο Αρχαιούλης συνάντησε το Σοκράτη και τους μαθητές του ντρεπόταν πολύ να διακόψει τη συζήτησή του, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώ. Όμω ούτε ο Σοκράτη, ούτε κάποιο από του μαθητέ του ήξεραν κάτι για το νόμισμα. Όλοι νόμιζαν πω το είχε ο Νικία. Τι του ήρθε και στο εμπιστεύτηκε, Αρχαιούλη, τον ρώτησε ο Σοκράτη. Δεν ξέρει πόσο αφηρημένο είσαι ο Αρχαιούλης έφτασε στη Βουλή. Εκεί, ο Περικλής εκφωνούσε ένα λόγο και πολλοί Αθηναίοι πολίτες τον παρακολουθούσαν προσεκτικά. Ο Αρχαιούλης περίμενε υπομονετικά τον Περικλή να τελειώσει την ομιλία του και τον πλησίασε. «Μα, εγώ νομίζω πως το τετράδραχμο το έχει ο Νικίας», είπε ο Περικλής γελώντας. «Μου φαίνεται μάλιστα πως το εμπιστεύτηκε σήμερα το πρωί στον Κίμωνα, τον ιερέα του Ερμή. Τι είχε απογίνει άρα για το τετράδραχμο?» Μήπως ο Αρχαιούλης δεν θυμόταν καλά. Μήπως είχε παραπιεί στο χτεσινό συμπόσιο και είχε ξεχάσει πως το είχε επιστρέψει στον οικία. Ο Περικλής ήταν βέβαιος γι' αυτό. «Χτες το βράδυ, ο Νικία σου ζήτησε το τετράδραχμο λίγο πριν φύγει από το συμπόσιο», του είπε. «Το θυμάμαι. Σου είπε πως θα το έδινε σήμερα στον Κίμωνα». Σκαρφαλωμένος στις καλοσιές, ο Φιδίας επέβλεπε τα έργα στην Ακρόπολη. «Γεια σου, αρχαιούλη», φώναξε. «Πώς και από τα μέρη μας». «Ψάχνω να βρω το τετράδραχμο του Νικία», φώναξε ο αρχαιούλης. «Μήπως το είδες πουθενά». Ο Φιδίας δεν το είχε δει, αλλά έδωσε στον αρχαιούλη μια σημαντική πληροφορία. «Σήμερα το πρωί είδα τον Νικία να μιλάει στα προπήλαια με τον Κίμωνα. Γιατί δεν πας μέχρι τον ναό του Ερμή να τον ρωτήσεις». «Μήπως τελικά είχε δίκιο ο Περικλής», αναρωτιόταν ο αρχεούλη όσο περπατούσε προ το ναό του Ερμή. Μήπω έδωσα πράγματι το νόμισμα στον Νικία και δεν το θυμάμαι. Πώ γίνεται. Τόσο ζαλισμένο ήμουν χτε. Αυτά σκεφτόταν μέχρι που έφτασε στην είσοδο του ναού. Ο Αρχαιούλη άνοιξε προσεκτικά την πόρτα και μπήκε στο ναό. Ακούστηκε μια αυστηρή φωνή. «Τι ζητάς, Αρχαιούλη!» «Ο Νικίας», το πρωί, το τετράδραχμο», μουρμούρισε ο Αρχαιούλης, προσπαθώντας να καταλάβει ποιος του μιλάει. «Πες μου, Αρχαιούλη, τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το τετράδραχμο και το ζητάτε όλοι», είπε η φωνή. «Πώς», αναρωτήθηκε ο Αρχαιούλης. «Υπάρχει Αθηναίος που δεν ξέρει για το τετράδραχμο του Νικία, το νόμισμα που φέρνει τύχη σε όποιον το κρατάει». Τα είπε αυτά ο Αρχαιούλη στη φωνή και έπειτα σώπασε. Ένα δυνατό γέλιο αντίχησε στον ναό και αμέσω εμφανίστηκε ο Ερμή. Ο Αρχαιούλη τα άχασε. Πάρτο το νόμισμα, Αρχαιούλη, του είπε. Εγώ στο πήρα χτε το βράδυ για να μάθω το μυστικό σα. Δεν μου χρειάζεται όμω. Εγώ τη φτιάχνω μόνο μου την τύχη μου. Συμπλήρωσε και χάθηκε γελώντας. Ο Αρχαιούλης έμεινε μόνο στο ναό με το νόμισμα στο χέρι. «Ο Ερμής», ψιθύρισε. «Ο Ερμής». Ποιος όμως θα τον πίστευε αν έλεγε πως του έκλεψε το νόμισμα ο Θεός. Ποιος θα πίστευε ότι τον συνάντησε στον ναό. Και έπειτα λένε πως το νόμισμα δεν φέρνει τύχη. Σκέφτηκε ο Αρχαιούλης και βγήκε χαρούμενος έξω στο ολόλαμπρο φως που απλόχερα είχαν χαρίσει οι θεοί του Ολύμπου στους κατοίκους της Αθήνας για μια στιγμή νόμιζε ότι ένα συνεφάκι στον καταγάλανο Αττικό Ουρανό πήρε τη μορφή του Ερμή και του χαμογέλασε πονηρά.